Να πούμε το εξή, κύριε Λουτάκο. Για να μην μεγαλοποιούμε και δημιουργούμε θέματα εκ του μειώντος. Καταρχήν εθέτει το θέμα στη σκιαλό τι θα έρθει, δεν θα έρθει, τι σκοαίρει κτλ. Τα γνώστα, αφηρημένες έγκες. Κι άλλοι λέγανε θα έρθει, άλλοι θα έρθει. Εγώ ξεκαθαρίζουμε ότι για να έρθει φυσικό αέριο στην Καστοριά πρέπει η ΔΕΠΑ, η ΕΠΑ και τα λοιπά να υπάρχουν συγκεκριμένη μελέτη η οποία θα αφορά τεχνικό νομοθέτη της επένδυσης την οποία θα κάνει κάποιος φορέας. Είναι μέσω κάποιο επιβατούμενο πρόγραμμα. Σαν δημοτική ιεραρχία από την αρχή μας απασχολούσε αν υπάρχει παροχή. Λοιπόν, αυτό το θέμα έχει κλείσει και έχει επιβεβαιωθεί από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή, το είχα αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα βαδιοπάρτη στάσιο γίνεται στην Κοριά, ένα σήμερα πληροφορήθηκε ότι γίνει στην Βέρα, και στη συνέχεια, το αν θα έρθει ή δεν θα έρθει μελλοντικά, είναι βέβαιο ότι μπορεί να έρθει. Το είναι αυτό το θέμα. Τώρα πάμε στα αντισταθμιστικά. Και συνδέεται αυτό το θέμα. Συνδέεται με την τηλεθέρμανση, σαν μια πηγή την πέρα της θερμοκρασίας. Τώρα, πάμε στα αντισταθμιστικά οφείλη. Το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι προτάσεις οι δικές σας υπάρχουν. Δεν τις βλέπω. Θα τις δείτε, κύριε Σιμώτη. Και υπάρχει χρόνος και υπάρχει, δεν πήραμε από πράσεις, δηλαδή δεν πάρουμε. Όταν δεν είναι υπόθεση, πρέπει να καταλάβουμε για ποιες είναι άλλες. Εδώ είναι δημοσιευμένα. Κύριε Σιμώτη, θα γράφει αναλυτικά την προπολογισμό. Λοιπόν, βγάλαμε τον ιδιωτικό τύπο και βεβαίως βγάλαμε τον ιδιωτικό τύπο. Θα μου επιτρέψετε, Όχι. Θα πρέπει να καταλάβετε μερικά πράγματα. Θα πρέπει να καταλάβετε. Αν θέλετε, καταλάβετε, καταλαβαίνετε. Όσοι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Εντάξει τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, λοιπόν, τι έκανε με σημασία δεν έχει καταλαβαίνει ο κ. Σιμεωνίδη. Δεν έχει σημασία. Τώρα πάμε. Πάμε του Πρακτέου. Όταν μας προκαλείτε θα πάρουμε στην καταλαβαίνω. Λοιπόν, όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Έχει τον Πρακτέου. Έχει τον Πρακτέου. Έχει τον Πρακτέου. Έχει τον Πρακτέου. Λοιπόν, όσο αφορά τα αντισταθμιστικά ωφέλη, έχει γίνει συζήτηση εδώ, έχουν έρθει προτάσεις. Πρέπει όμως να ξεκινήσει μια διαδικασία. Και δεν είμαστε εμείς που θα κρίνουμε ή θα κρίνουμε κάτι. Σε ένα εθνική συμβέβαια σε εγώ. Είστε έξω από τα πράγματα. Πάλι διακόπτη, κύριε. Λοιπόν, θέλει συνεννόηση ο κύριος Σιμεωνίδης. Θέλει ύφος. Καταλαβαίνουν όλοι. Ευτυχώς το κατεβαίνω ο ίδιος. Και λέω ευτυχώς, γιατί εν πάση περιπτώσει κανένας με έχει συμπεράσματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς είναι τα ρυθμένα όλα της περιφέρειας. Στο οποίο συμμετείχαν 5 δημάρχοι από το που διέρχεται, όργανο, θεσμικό όργανο, στην προηγούμενη περίπτωση, έκανε προσέγγιση του θέματος και είπε ότι με αυτά τα έργα μπορούμε να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε. Και βεβαίως απαιτείται μια επικοινωνίες για να προχωρήσουμε. Δεύτερον, δεν σημαίνει ότι σημαίνει όμως καμία περίπτωση τα έργα είναι αυτά. Μπορεί αυτά τα έργα και να μην είναι. Γιατί μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εμείς όπως κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε. Σε ένα θέμα το οποίο βεβαίως θα έρθει σε συζήτηση μαζί με το αστυνομικό μεγάλο στο αμέσως χρόνο Δημοτικό Συμβουλίο για τη σοβαρότητα που έχει, θα έρθουν και οι προτάσεις σας και εδώ να σας πληροφορήσω, δεν το λέτε αυτό, ότι ήδη έχει γίνει κοινή συνάντηση με τους προέδρους από όπου διέρχεται το πιο κοινοτήτων 13 στο σύνολο και έχουν ήδη προτείνει τα έργα προτεραιότητας τα οποία ήδη γίνονται τεχνικά δελτία. Αποφασίστηκαν αυτά. Όχι από μένα, κύριε Σιμεωνίδη. Ποιον αποφασίστηκαν.
προτάσεις είναι. Και αυτό εννοώ με τεχνικά δελτία κτλ. Δεν είναι επικυρωμένο τεχνικό δελτίο εδώ με υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα όμως. Από εκεί και πέρα. Δεν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αν αυτό είναι στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αλλά αποφασίζει το όνομα του κάτι. Εμείς το προσεγγίζονται διευθυντές. Ό,τι ωφελημότερο για το Δήμο. Και σε αυτό βεβαίως θέλουμε και τις προϋπάρξεις σας, οι οποίες να είναι χαρακτηρισμένες, αν θέλετε, και κοστομολογικώς προηγουμένες, ούτως ώστε αυτές να θέλω. Δεν τις είναι κοστομολογικές, σε περιμένες έννοιες. Εντάξει, σε περιμένες έννοιες. Αλλά καλό είναι, αν σκεφτείτε και κάτι καινούριο, να ενσωματωθεί και αυτό. Δεν είναι κακό. Αντιλαμβάνεστε, μπορεί να αποκριθεί κιόλας.